δυστυχώς και πλαστά 50 στην αγορά και το συγκεκριμένο το έφαγε δικός μου άνθρωπος, όχι τίποτα άλλο, έδωσε και 30 ευρώ σε ρέστα. Σε αντίθεση με το 20, εδώ δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Όπως βλέπετε τώρα, τα δύο χαρτονομίσματα, το δεξί επειδή έχει πιο έντονα χρώματα, σας φαίνεται ότι αυτό είναι το πλαστό. Αλλά το πλαστό είναι αυτό. Και πιο συγκεκριμένα, αυτό εδώ το γνήσιο έχει αυτό το ολόγραμμα με τα κινούμενα σύμβολα. Χοντρικά να πούμε, είναι ένα αυτό που ξεχωρίζει. Δατογράφημα και η γραμμή. Να πούμε χοντρικά αυτά τα τρία. Η γραμμή ασφαλείας. Αυτό καταρχήν, με το που το πιάνεις, είναι σαν να πιάνεις ένα κομμάτι χαρτί. Ακούστε θόρυβο που κάνει αυτό, ας πούμε, και αυτό θόρυβο. Δεν έχει ούτε υδατογράφημα, ούτε γραμμή. Η γραμμή είναι απλά ελαφρά ζωγραφισμένη μέσα εσωτερικά. Είναι πολύ κακή αντιγραφή. Και το ολόγραμμα με τα κινούμενα εικονίδια δεν υπάρχει καν. Υπάρχει ένα ασημένιο βάψιμο για να ξεγελάει στο μάτι. Δυστυχώς θεωρούσα ότι τα 50 ευρώ δεν τα αντιγράφουν, γιατί ο άλλος με το που θα πάρει στο χέρι του 50 ευρώ πονηρεύεται και το ψάχνει λίγο παραπάνω, αλλά τα αντιγράψαν και αυτά. Πάμε να δούμε και δύο τρόπους που πολύ απλά μπορείτε να το ξεχωρίσετε σε 2-3 δευτερόλεπτα. Το κάτω είναι το γνήσιο. Βλέπετε ότι δεν γράφει πάνω το μαρκαδόρος. Γράφει ελαφρά, αλλά μετά από λίγο θα στεγνώσει και δεν θα φαίνεται τίποτα. Ο μαρκαδόρος αυτός, είπαμε, έχει 70-80 λεπτά. Το πολύ 1 ευρώ, τους βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία. Κοιτάξτε πώς φαίνεται στο ψεύτικο, στο πλαστό. Αυτό εδώ στην ουσία απλά το βρέχει και σε λίγο θα στεγνώσει. Και για όσους έχουν φακό UV και τον χρησιμοποιούν για εργασίες, τα γνήσια χαρτονομίσματα έχουν μέσα ρινίσματα, από ό,τι μου έχουν πει, ρινίσματα σιδήρου, και ένας φακός περιόδους ακτινοβολίας τα βλέπει μέσα. Απλά θα πρέπει να κλείσουμε το φως. Να τα εδώ. Και μέσα στο υπόλοιπο χαρτονόμισμα. Αυτό είναι το γνήσιο. Και το πλαστό δεν έχει τίποτα. Για τους έμπειρους φαίνεται αστείο να πάρουν ένα πλαστό χαρτονόμισμα, αλλά όταν δεν έχει συναλλαγές κάθε μέρα με χρήματα και τυχαίνει μία στο τόσο να χρειαστεί να πάρεις κάποια χρήματα, σίγουρα θα μπερδευτείς. Καλά, και εννοείται το ανάγλυφο που έχουν εδώ τα παλιά 50, γιατί αυτό είναι το προηγούμενο 50, το πρώτο που είχε βγει. Το ανάγλυφο που είχαν εδώ δεν υπάρχει εδώ, ούτε για αστείο. Αυτοί που τα δίνουν ποντάρουν στο ότι ο άλλος θα ντραπεί να το κοιτάξει στο φως, να το κοιτάξει με μαρκαδόρο. Δηλαδή, όταν είναι δύο άτομα μέσα σε ένα μαγαζί, ποντάρουν στο ότι ο άλλος θα ντραπεί να το κοιτάξει να δει αν είναι γνήσιο ή πλαστό. Οπότε και έτσι τα ξεφορτώνονται. Λίγο προσοχή, πάντα να έχετε ένα μαρκαδόρο μαζί σας. Είναι η πιο απλή μέθοδος να αναγνωρίσουμε τα πλαστά χαρτονομίσματα. Και για τους πιο έμπειρους,
Η υφή του χαρτονομίσματος και μόνο φτάνει για να καταλάβουν αν είναι πλαστό.